Λοιπόν, όσα έχει πει από το πρωί ο πρώην Υπουργό Δικαιοσύνη, ο κύριο Κοντονή, έχουν προκαλέσει έναν πραγματικό πολιτικό σεισμό με εντονότατου κραδασμού και στο εσωτερικό βεβαίω του ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε στο Χρήστο Τσίγουρη να δούμε όλε τι εξελίξει. Χρήστο. Πράγματι, το ρήγμα ανάμεσα στον Σταύρο Κοντονή και τον ΣΥΡΙΖΑ μοιάζει να είναι αγεφύρο, καθώ η ανακοίνωση τη Κουμουνδούρου ήταν πάρα πολύ σκληρή εναντίον του πρώην Υπουργού Δικαιοσύνη. Τον κατηγόρησε ότι ουσιαστικά υιοθετεί τα fake news που κατά την Κουμουνδούρου εκπέμπει η Νέα Δημοκρατία. Ε, και μάλιστα αναφέρει χαρακτηριστικά ότι οι δηλώσει του που υιοθετούν την προπαγάνδα και τα fake news τη Νέα Δημοκρατία είναι απαράδεκτε και αντικειμενικά εξυπηρετούν πολιτικά συμφέροντα εχθρικά προ την αριστερά και τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Πριν από λίγο ο κ. Κοντονή απάντησε, mm -hmm. ε, και βέβαια ανοίγει το θέμα των εσωκομματικών στο ΣΥΡΙΖΑ καθώ επαναλαμβάνει την αντίθεσή του για διατάξει που περιλήφθησαν στην αναθεώρηση των κωδίκων. Υποστηρίζει, για παράδειγμα, τη μετατροπή τη δωροδοκία από κακούργημα σε πλημέλη με ένα σοβαρό και ανεπίτρεπτο λάθο μεταξύ άλλων. Ωστόσο, επισημαίνει ότι επιστρέφει αυτούσια στους εκδότε της την ανακοίνωση του γραφείου τύπου ω μνημείο συκοφαντία και σταλινισμού. Και απαξίει να την σχολιάσει. Τώρα πρέπει να σου πω ότι. Ε, είναι ανοιχτό το θέμα το εσωκομματικό του ΣΥΡΙΖΑ, καθώ ο κύριος Κοντονή σε αυτή την απάντησή του μιλά για καταστροφική εσωστρέφεια, mm -hmm. για ομαδοποιήσει, για εσωτερικού μηχανισμού. Είναι μια συζήτηση που την έχουμε δει να κορυφώνεται όλο το τελευταίο διάστημα με τοποθετήσει δημόσιε τοποθετήσει στελεχών. Θυμίζω πρόσφατα τα όσα είπε. Ε, ο Υπουργό Οικονομικών και στέλεχος που ηγείται τη σοκματική αντιπολίτευση, ο, ο κ. Καρπίδη Τσακαλώτη. Ναι. Όλα αυτά πάντω συζητώνται. Υπάρχει πολιτικό συμβούλιο σε εξέλιξη στο ΣΥΡΙΖΑ και όπω καταλαβαίνει, όλα αυτά είναι πάνω στο τραπέζι.